θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους τη σημερινή παρουσία σας στην τελετία ορκομοσίας των αποφύτων του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Civic Management. Φέτος γίνεται οι προειδικές συνθήκες λόγω κορονοϊού και ζέστης, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Πειραιάν, κύριο Γιάννη Μόραλη, και να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του στις προσπάθειές μας αλλά και για την παροχή του Δημοτικού Θεάτρου. Σας καλωσορίζω στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε μια σημαντική για τα παιδιά, θα έλεγα, μέρα της ζωής τους, στην ορκομοσία. Θα συγχαρώ την καρδιά μου για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος. Σε μια δύσκολη περίοδο, θα έλεγα, η οποία υπέφερε και επηρέασε τις σπουδές σας ενώ λόγω της πανδημίας τελευταίο 1,5 χρόνο. Σημασία έχει ότι τα καταφέρατε, πετύχατε ακόμα ένα στόχο στη ζωή σας και νομίζω ότι ορίζοντα είναι ανοιχτή μπροστά σας. Είδα από πολλά η οδηγία του φίλου Άγγελου Μοντιβάη, την καθηγητή σας, είναι να μισούμε 2-3 λεπτά το πολύ ο καθένας, και έτσι πρέπει. Θα πω απλώς να ξέρετε ότι είμαστε περήφανοι στην πόλη του Πανεπιστημίου μας. Έχω λίγα χρόνια, έχω πει πολλές φορές ότι ήμασταν δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει πολλές συνέργειες, πολυεπίπεδη συνεργασία. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστώ και τον Πρίτανη, τον κύριο Κότερα και τους καθηγητές, με τους οποίους και εγώ συνεργάτες μέσα σε μια επαφή ώστε να υλοποιούμε από κοινού σημαντικά προγράμματα. Ένα πανεπιστήμιο που ερευνά καινοτομή σε πολλούς τομείς, σημαντικός φορέας της πόλης, όπως είπα. Και όπως και στο εξωτερικό, συνήθως το Πανεπιστήμιο είναι προπύργια των Δήμων και των Πόλεων, έστελνε για εμείς να καταστήσουμε το Πανεπιστήμιο μας ως προπύργιο της πόλης. Το τελευταίο που θα πω αφορά το αντικείμενο των σπουδών σας. Είναι προφανές ότι η θάλασσα, η ναυτιλία, ο τουρισμός είναι βασικοί πυλώνες της οικονομίας όχι μόνο για τη χώρα, αλλά θέλει για την πόλη του Πειραιά. Αν ο Πειραιάς θέλει να αναπτυχθεί, το σύνθημα που είχαμε πει και εμείς στη Δημοτική Αρχή το 2014 πρέπει να κοιτάζει προς τη θάλασσα. Δεν έχουμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό στην πόλη μας από αυτό. Άρα προσπαθήσαμε και εμείς δειλά-δειλά ως Δημοτική Αρχή. Από το 2014 σήμερα, τα τελευταία χρόνια, να πούμε στην κουβέντα για τη γαλάζια οικονομία, τη γαλάζια ανάπτυξη. Πρόγραμμα δεν καθορίζουμε ναυτιλία και πολιτική, ούτε μπορούμε να είμαστε μέρο σε αυτό κάτι το ναυτικό περιτύριο και άλλοι φορεί. Αλλά πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να είμαστε στη συζήτηση αυτή. Νομίζω πετύχαμε αρκετά πράγματα. Είμαστε η πρώτη Δημοτική Αρχή που έχει μια στρατηγική για τη γαλάζια οικονομία. Κάνουμε το λουλάκι το καινοτόμο εργαστήριο για τη γαλάζια οικονομία. Έχουμε πολλά προγράμματα στο οποίο συνεργαζόμαστε πραγματική φορή. Για στήριξη των επαγγελμάτων, όχι μόνο τη αγαπητή οικονομία ευρύτερα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε μια δημοτική αρχή, η οποία αποτελεί πλέον κομμάτι συνολικά τη συζήτηση που λέμε για την αγαπητή οικονομία και μα χαροποιεί αυτό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στον τομέα αυτό. Τώρα, όσον αφορά εσά, ενώ του αποφύτου πλέον, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Πειραιάς και η χώρα, αλλά και ο Πειραιάς έχει ανάγκη και τη γνώση σα και την όρεξή σα. Θέλουμε νέου ανθρώπου, νέα παιδιά με γνωστικό αντικείμενο πάνω σε αυτού του τομεί του οποίου ανέφερα. Και επαναλαμβάνω, ως Δήμαρχος της πόλης σας καλώ να μείνετε στη χώρα, να δουλέψετε στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε νέα μυαλά, με νέες γνώσεις, με όρεξη όπως προηγουμένως, να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε και τη χώρα, αλλά και την πόλη του Πειραιά, η οποία νομίζω ότι κινείται σε μια σωστή κατεύθυνση. Πειραιά λοιπόν σας έχει ανάγκη και σας περιμένει. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να είμαι στη μέρα της ορκομοσίας, σε μια σημαντική μέρα για εσάς και τους γονείς σας. Πραγματικά ήταν χαρά μου. Συγχαρητήρια πολλά και εύχομαι και στο Πανεπιστήμιο. Τα καλύτερα για το μέλλον. Τα καλύτερα μπροστά για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δήμαρχο, διότι όπως βλέπετε ήταν στημένο το σκηνικό για το μέλλον. Και με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου, διώξαμε. Να μην πω το διώξαμε, το περιορίσαμε για λίγο, βλέπετε πίσω, αλλά παρόλα αυτά ο Γιάννης Αμόρελης ήταν καθοριστικός αυτή μας την προσπάθεια. Θέλω λοιπόν να του δώσω το κουτί, το οποίο θα δώσουμε σε όλους τους αγοραστές μας. Εντάξει, αυτό που το πάρουν όλοι οι απόφοιτοι. Το οποίο, κοιτάξτε, θα δείτε τι περιλαμβάνει. Καφέ. Μάσκα για να μας θυμάται τώρα το κορονοϊό. Το πι, του προγράμματος και φυσικά την κλούδα μας. Αυτό λοιπόν που θα πάρει ο κάθε ένας απόφοιτος, του τα δίνουμε και του Δήμαρχου με την ευχή και την ελπίδα να το δώσει την αντίπαρο να τα αγοράσει. Γιατί έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Από και εγώ ήμουν απόφοιτος και του Πρωτοπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Δεν είμαι λοιπόν ως εκπρόσωπος μόνο της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Παιδικής Ναυτιλίας, αλλά είμαι και ως ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης ακαδημαϊκής οικογένειας. Οφείλω όμως, κυρίες και κύριοι, να συγχαρώ πρώτα και κύρια τους καθηγητές σας. Τους καθηγητές σας, οι οποίοι ήταν εμπνευστές αυτού του ξενόγλου Μεταπτυχιακού Τμήματος, ενός Ναυτιλιακού Τμήματος. Το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση εδώ και 20 χρόνια και έχει μεταπτυχιακά τμήματα. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τις οποίες έχει η οικονομία και η ναυτιλία, προσπαθώντας και παρέχοντάς σας υψηλού επίπεδου γνώσης,
Γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, είναι τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσετε να έχετε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία του στο μέλλον. Αλλά θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και σε όλους εσάς, όπου μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη της πανδημίας των οποίων ζούμε, μπορέσατε και ανταποκριθήκατε στις δύσκολες πολύ απαιτήσεις τις οποίες είχε η ολοκλήρωση αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ανοίγω μια παρένθεση πάνω σε όλο αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι χρέος και υποχρέωσή μου να το κάνω. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, να πάμε και να εμβολιαστούμε όλοι. Να πάμε όλοι και να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να διώξουμε αυτόν τον εφιάλτη τον οποίο βιώνουμε. Να πάμε και να εμβολιαστούμε όλοι για να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας. Τα εμβόλια είναι ασφαλή, τα εμβόλια σώζουν ζωές. Για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναπάρουμε όπως είπα και πριν πίσω τις ζωές μας και να ξανανοίξει η κοινωνία και η οικονομία. Γιατί εσείς είσαστε άνθρωποι της παραγωγής, είσαστε άνθρωποι της οικονομίας και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική ναυτιλία πρωτοπορία. Η ελληνική ναυτιλία είναι μεγάλη βιομηχανία της χώρας. Και αν κάποτε ακούσε μόνο η οξυδέρκεια και η έμπνευση όλων των εφοπλιστών και των αγροκύρδων, σήμερα στις αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οφείλουμε και πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Οφείλουμε και πρέπει να έχουμε στελέχη και ανθρώπους εξειδικευμένους με γνώσεις οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο περιβάλλον, στις ανάγκες και στους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζει πλέον το επιχειρήν και η ναυτιλία και να μπορούν να παρέχουν λύσεις. Και σε αυτό το κομμάτι είσαστε εσείς. Είσαστε οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, με όλα αυτά τα εφόδια, με όλες αυτές τις γνώσεις, με όλες αυτές τις δεξιότητες, με όλες αυτές τις ικανότητες, οι οποίοι θα θωρακίσετε τις ναυτιλιακές εταιρείες, θα θωρακίσετε την ελληνική ναυτιλία να παραμείνει στην πρωτοπορία και στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρέος και η αποστολή σας. Και το πόσο σημαντική είναι αυτή η αποστολή και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μεταπτυχιακό το οποίο ολοκληρώνεται, φαίνεται από την παρουσία όλων των παραγωγικών φορέων της πόλης και όλων των εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλίας. Εσάς πιστεύουν, εσάς στηρίζουν, από εσάς περιμένουν, για να μπορέσετε να έχετε μια καλή συνεργασία η οποία θα χαράξει τους νέους δρόμους για την ελληνική ναυτιλία για τις επόμενες δεκαετίες. Οπότε νομίζω ότι από σήμερα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο της ζωής σας, πολύ ελπιδοφόρο, με πολλές απαιτήσεις, αλλά και ένα κεφάλαιο το οποίο νομίζω ότι θα σας γεμίσει, ικανοποιήσει και χαρά. Γιατί σημαντικότερο πράγμα εκτός από την υγεία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι και η αίσθηση και η ικανοποίηση της προσφοράς απέναντι στον τόπο και στην πατρίδα. Να είστε όλοι καλά. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά κυρίως χαρά, να συμμετέχω εκπροσωπώντας την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στη σημερινή τελετή ορκομοσίας των μεταπτυχιακών αποφύτων του Τμήματος Ναυτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρίτανη, καθηγητή Αγγελοκότιο και τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτικών Σπουδών, καθηγητή Άγγελο Παρβάκη, για την ευγενική τους πρόσκληση και να συγχαρώ όλους τους καθηγητές για την ανωδική εξέλιξη και την πορεία του τμήματος. Οι προκλήσεις για την ναυτιλία στην εποχή μας είναι πολυδιάστατες, αλλά και πρωτόγνωρες. Η πανδημία δοκίμασε τις αντοχές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι ναυτικοί μας, πραγματικοί ήρωες της θάλασσας, μαζί με τους ανθρώπους των γραφείων, με ένα απίστευτο επαγγελματισμό, κράτησαν τις μηχανές της ναυτιλίας σε λειτουργία, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις αναντικατάστατες υπηρεσίες της στην παγκόσμια οικονομία και στους πολίτες της γης. Παράλληλα, η οικογένεια της ναυτιλίας είχε να αντιμετωπίσει τις συνήθεις και συνεχείς γεωπολιτικές και χρηματοοικονομικές, αλλά κυρίως τεχνολογικές προκλήσεις, οι τελευταίες δε με μεγάλες πολιτικές πιέσεις για την περιβαλλοντική απόδοση των κτηρίων, αντικειμενικά δυσανάλογες στο κόστος και στην εφαρμογή τους, σε σύγκριση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου. Η βιομηχανία της ναυτιλίας, η λειτουργία της και η ενασχόληση με αυτή, αποτελεί πάντα μια δυναμική και εξαιρετική διαδικασία που απαιτεί ευελιξία και εγρήγορση προσαρμογής στα δεδομένα της κάθε εποχής. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό και ρευστό περιβάλλον, σαν νέοι απόφοιτοι, θα κληθείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, στελεχώνοντας ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και οργανισμούς και εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάστερ, που περιβάλλει και στηρίζει την ναυτιλιακή βιομηχανία.
Πρόκειται για εξαιρετικές εκλογές, με άριστες προοπτικές, για την ναυτιλία των Ελλήνων, εκτός από το ιστορικό παρελθόν της, έχει και δυναμικό παρόν και υποσχόμενο μέλλον. Έχει επομένως τη δυναμική να δώσει επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους, άξιους ανθρώπους σαν εσάς, που έχουν εντρυφθεί σε επιστημονικά παιδεία, σχετικά με το ευρύ πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών της. Και εδώ θα ήθελα να δανειστώ το μότο της καμπάνιας που τρέχει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αυτή την εποχή για την αναβίωση της ναυτοσύνης στον τόπο μας και για την προσέλκυση νέων στο επάγγελμα του ναυτικού. Ανοίγετε μπροστά σας μια θάλασσα ευκαιρίες. Θέλω λοιπόν, αγαπητοί απόφοιτοι, καταρχήν να σας συγχαρώ από καρδιάς για την επιτυχία σας και σήμερα που ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, να σας ευχηθώ επαγγελματική ανέλυξη και πολλές επιτυχίες. Θέλω επίσης να εκφράσω τις θερμές ευχές μου στους περήφανους γονείς σας, να καμαρώνουν πάντα την πρόοδό σας, καθώς και πολλές ευχές στους καθηγητές του Πανεπιστημίου για δύναμη και επιτυχία στο απαιτητικό τους έργο. Σας ευχαριστώ και να έχουμε όλοι ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.